Χαβαλεδιάρικο έτσι παρείστικο βιντεάκι unboxing. Δεν ξέρω τι επαγγελματικό. Ρε! Ρε μαλάκα μας τρελάνεις τώρα, ρε! Sorry, ρε, ρε. Στο διάλογο από το χάμο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητέ. Metroid εβδομάδα, όπως έχετε καταλάβει, αυτή η εβδομάδα. Unboxing Metroid μέρος Β. Έτσι Μίτσο! Έτσι, έτσι, κύριος, κύριος. Λοιπόν, αυτό θέλει μαχαίρι. Κάτσε να φέρω το ειδικό μαχαίρι, τη λεγάρτα. Λοιπόν, με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες κινήσεις. Κοίτα ρε που κόλλησε πάλι. Ανοίγουμε τα αυτάκια. Το ξαπλώνω, έτσι. Με παρακολουθείς Μίτσο? Πολύ καλά κάνεις, στρέφει το φιλοκάρτη μου. Οδηγίες. Αυτά που σε ενδιαφέρουν, που μου λες ότι διαβάζεις το βράδυ πριν κοιμηθείς. Η κυκλοπαίδεια. Δείξαμε το κουτάκι λίγο. Εντάξει, μαύρο όλο, μαύρη καταχνιά. Μικρό όμως, ρε φίλε. Πολύ μικρό, σε σχέση με το Metroid το παιχνίδι. Υπάρχει λόγος που είναι τόσο μικρό, βέβαια το κατά στο τέλος θα το πεις. Κάπως το ρεστό θα το πω, τις γυφτιές Nintendo. Ρε φίλε, όσο και να την αγαπάω αυτή την εταιρεία. Πες τα, πες τα. Όσο και να την αγαπάω αυτή την εταιρεία, πες μου το λόγο που δεν βάζουν μέσα εδώ φορτιστή και με αναγκάζουν εμένα να πάω να πάρω φορτιστή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν το χωράει το μυαλό μου. Κόστος λέγεται, λέει κόστος. Σοπαρέ που λέγεται κόστος, να πούμε. Χίλιες φορές να το πλάγανε 5 ευρώ παραπάνω και να τον είχε μέσα και να μην αναγκαζόσουν, επειδή είχε εξαντληθεί στο μαγαζί, να τρέχουμε σε άλλα 3 μαγαζιά για να το βρούμε, παρά αυτό που πράγμα. Ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει τώρα. Δεν καταλαβαίνω, αφού παίρνω το μηχάνημα, μου λέει όλες δεν έχετε. Μεταξύ, ξέρεις τι έπαθα. Καταρχήν, εντάξει, δικό σου είναι το μηχάνημα, για πάρτι σου το πήρες, αλλά εγώ ξέρεις τι έπαθα. Και στο είπα και στο τηλέφωνο. Από εκεί που πήρα την κονσόλα, είχαν έλλειψη. Πάω μετά στο άλλο πιο κάτω το κατάστημα μεγάλο, δεν θα λέω ονόματα. Πάλι έχουν έλλειψη. Και τελικά το βρήκες εσύ τηλεφωνικός από ένα γνωστό στην γειτονιά σου κτλ. Κτλ. Μαγαζάκι εννοείται. Τέλος πάντων. Μετά και το φορτιστή. Λοιπόν, τι είναι αυτά εδώ? Εγχειρίδια λειτουργία. Κοίτα, από τότε που τα παράτησε η Nortec έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Βγαίνουν τα εγχειρίδια λειτουργία σε έγχρωμα. Δες εδώ, ποιότητα. Είναι όπως είναι και τα φυσιολογικά βέβαια. Αυτό είναι καλό για την τουαλέτα, ξέρεις. Δεν το έχω δοκιμάσει. Για πριν τον ύπνο. Αυτά τι είναι εδώ πέρα τώρα? Τα AR κάρτες. Αυτά είναι σε άλλες γλώσσες. Τουρκικά, αραβικά, ό,τι γουστάρει. Όποιος είναι. Όποιος είναι από εκεί. Αυτές οι κάρτες τι είναι, να τις ανοίξω ή δεν θες? Όχι μωρέ, τι ξέρουν τα παιδιά, τα έχουν όλα τα 3DS. Είναι AR, εικονικής πραγματικότητας, αυξημένης πραγματικότητας. Είναι εκείνο το παιχνιδάκι που φαίνει. Δεν το ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί. Για εξήγησέ μας μερικά πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο, δεν είναι κάτι. Δεν θες να μας εξηγήσεις? Ναι. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα να τελειώνεις. Εδώ είναι η κονσόλα, μισό. Έχει την κονσόλα. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Και αυτό το τετράγωνο τι είναι εδώ? Ξέρω εγώ. Δεν το δεις? Βάλτε. Ωραία, φίλε. Εντάξει. Νομίζω μετά το steelbook που είδαμε στο προηγούμενο unboxing. Είναι γλώσσο φινίρισμα. Και το πρόβλημά μου ξέρεις ποιο είναι με το γλώσσο φινίρισμα? Οι δαχτυλιές, τι? Οι δαχτυλιές. Ναι. Εν τω μεταξύ, το βλέπετε εδώ. Κάνε zoom, μπορείς. Ο αναλογικός που σας έλεγα, το λάστιχο, αυτό το περίεργο. Σε ένα άλλο unboxing που είχα κάνει για το Zelda, είχα πει για ένα αναλογικό υποτιθέμενο που έχει το 3DS και είναι αυτός εδώ. Ότι με βόλεψε να παίξω το Zelda αυτό το παιχνίδι στο New 3DS και ότι έχει ένα αναλογικό μοχλό. Νάτος. Τώρα είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν καταλαβαίνω πώς το διάλειο λειτουργεί, ρε φίλε. Εσύ μπορείς να το εξηγείς, Μίτσο? Όχι, γιατί δεν το έχω παίξει μαζί του. Α, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με New 3DS? Όχι. Έχεις δηλαδή ένα επάνω? Όχι. Όχι, αυτό είχαν ένα άλλο. Α, δούμε αν λειτουργεί. Θες? Άνοιξε το. Ναι, ανοίγει φίλε. Κάθε ρεκόρτης. Άνοιξε. Έτσι πιστεύω. Πού βλέπω το λαμπάκι. Ναι, ναι, ναι. Ήδη έκανα δαχτυλιές. Δεν το βλέπω να παίζει. Α, ναι. Φαίνεται ότι παίζει, γιατί είναι και τα reflections. Το έχει πάρει αδερφός μου, ρε φίλε. Σ' άφησε, μανάτη. Θα δω πώς θα παίξεις τώρα.
Δεν θα παίξω. Θα περιμένω να έρθει. Ήρθα από τις πέτσες γιατί είχε ένα ρεπό από τη δουλειά μου, πήρε το 3DS. Τι άλλησε. English. Δεν έχει ελληνικά. Έχει τουρκικά, έχει πολωνικά και δεν έχει ελληνικά. Μικρό αγοραστικό κοινό. Κατάρα. Εντάξει, πώς. Εντάξει, θέλω να πω. Μην το αφήνετε, δεν χρειάζεται να κάνει όλη την περάση. Παίρνει χρονοβόρα τώρα αυτή. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Απλά ήθελα να δείξω στα παιδιά εδώ πώς φαίνεται. Ότι δουλεύει, εντάξει, θα δουλεύει. Κόκκινο μπροστά και κίτρινο πίσω. Και έχει το logo. Έτσι. Και η Σάμους εδώ πέρα σε στάση. Σε τι στάση είναι? Πριμιδόν, ξέρω. Πριμιδόν, μπράβο. Πάρε φίλιο. Τι είναι, τι είναι υποδοχεία. Αυτό μην το κρατήσει κανένα δύο χρόνια, το πολύ συλλεκτικό, ρε. Λες. Ναι. Τώρα και βασικά όμως να παίξω όλα τα παιχνίδια του 3DS που έχουν βγει. Θέλω καμιά δεκαετία. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από εμάς. Θα πάρετε και μερικά πλανάκια έτσι ζώρικα από κοντά. Να δείτε την κονσόλα πώς ακριβώς είναι και τι ακριβώς γίνεται. Και καλωρίζει ο Μίτσο. Ευχαριστώ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Έτσι πιο πολύ στο χαβαλέ βγαίνουν τα unboxing όταν είναι δύο άτομα μαζί. Και... παρείστηκα. Ναι, παρείστηκα. Εντάξει. Επαγγελματίες δεν είμαστε, απλώς είναι το χόμπι μας κάνουμε. Επαγγελματίες είμαστε, άστα αυτά τώρα. Επαγγελματίες. Εγώ δεν φάνηκα αυτά. Λοιπόν, θα πάρετε όπως είπα και πριν τα πλάνα μέχρι το επόμενο βίντεο στο Enjoystick. Γεια χαρά. We'll be right back.